Welcome. How are you? Hi. Very good and to see you. Thank you. Thank you for welcoming me. Thank you. It's a pleasure. Pleasure to be here. Ο Πρωθυπουργός επέστρεψε στην Αθήνα απόλυτα ικανοποιημένος από τις συνομιλίες στην Άγκυρα. Η υποδοχή του Ταγί Περντογάν στο Λευκό Παλάτι ήταν θερμή και εμφανής η διάθεσή του να συνεχιστεί η πολιτική των ήρεμων νερών στο Αιγαίο. Όλα τα θέματα που χωρίζουν τις δύο χώρες έμειναν στην άκρη, καθώς κανείς από τους δύο ηγέτες δεν μετακινείται από τις πάγιες θέσεις του. Αυτή η τέταρτη συνάντηση μέσα στους τελευταίους 10 μήνες πιστεύω ότι αποδεικνύει πως οι δύο γείτονες μπορούμε πλέον να καθιερώσουμε αυτή την προσέγγιση της αμοιβαίας κατανόησης, όχι πλέον ως κάποια εξαίρεση, αλλά ως μια παραγωγική κανονικότητα που δεν αναιρείται από τις γνωστές διαφορές στις θέσεις μας. Η ελληνική πλευρά επέμεινε ότι θα προωθήσει τη δημιουργία θαλάσσιου πάρκου από τις Κυκλάδες έως τα Δωδεκάνησα, αλλά η Τουρκία εξέφρασε έντονες επιφυλάξεις. Η απάντηση είναι σαφής. Τα θαλάσσια πάρκα θα γίνουν. Τα θαλάσσια πάρκα είναι ουσιαστικά η επιτομή της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος που είναι εξαιρετικά κρίσιμη για τη χώρα μας και είναι εξαιρετικά χρήσιμη κατά τη γνώμη μου για όλες τις μεσογειακές χώρες. Είναι ζητήματα τα οποία ανάγονται στην ελληνική κυριαρχία και αφορούν στην πραγματικότητα τη βιωσιμότητα όχι απλά της Ελλάδας αλλά του πλανήτη. Diğer taraftan deniz parkı konusundaki çekincelerimizi, düşüncelerimizi de kayda geçirdik. Bunları ifade ettik. Bunların hani bizim gözümüzde masum bir çevreci proje değil, ilerletilirse bizim için sıkıntılı olan, kırmızı çizgi olan özellikle kıta sahanlığı ile ilgili konulara gireceğini, bunu kabul etmeyeceğimizi söyledik. Η Αθήνα έθεσε το θέμα της μονής της χώρας εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για τη μετατροπή της σε τζαμί και ζητώντας από την Άγκυρα να δείξει ευαισθησία στη διατήρηση του μνημείου της πολιτιστικής κληρονομιάς. Θέσαμε το ζήτημα αυτό, γνωρίζετε ότι είναι πολύ μεγάλης ευαισθησίας για τους Έλληνες πολίτες αλλά και για την ελληνική κυβέρνηση. Το θέσαμε με ιδιαίτερη έμφαση ενώπιον της τουρκικής αντιπροσωπείας. Νομίζω άκουσε και ο πρόεδρος Ερντογάν την ευαισθησία της ελληνικής πλευράς και η ελπίδα μου είναι ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα έχουμε μια εξέλιξη για το ζήτημα αυτό η οποία θα μπορεί να διατηρεί τον οικουμενικό και μουσιακό χαρακτήρα του μνημείου. Οι Αραπέτριτς και Φιντάν έχουν δημιουργήσει έναν στέρεο διάβλο επικοινωνίας, ο οποίος παραμένει ανοιχτός παρά τις σοβαρές διαφωνίες. Η Ελλάδα ασκεί πλήρως την κυριαρχία της, ασκεί πλήρως τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Είναι δική μας πεποίθηση ότι μπορούμε να συζητούμε και να βρίσκουμε λύσεις στα ζητήματα χωρίς να απεμπολούμε κανένα μας δικαίωμα. Και δεν έχει υπάρξει καμία απολύτως απεμπόληση δικαιώματος, θα μου επιτρέψετε να πω. Αυτή τη στιγμή πράγματι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ησυχία στο Αιγαίο. Μουαθαπούμδα, Αιγαίο σορούνο, αζανδεκτάρ σορούνο, başta olmak üzere güvenlikle ilgili konular, birçok konuları çok rahat konuşuyoruz. Cari sorunları nasıl çözebiliriz? Kronik sorunlara nasıl yaklaşabiliriz? Diğer taraftan mevcut gerilimin artılmaması için neler yapılabilir? Bunlar hem fikir bazında hem de kalıcı sistem kurma bazında çalışılıyor, uygulanıyor. Αμέσως μετά τις κοινές δηλώσεις ακολούθησε ένα γευστικό ανατολικό δείπνο, στο οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και Ταγί Περντογάν μοιράστηκαν μια ρωτώντα μόνη συνοδεία των μεταφραστών τους. Το τι υπόθηκε την ώρα του δείπνου το γνωρίζουν μέχρι ώρας μόνο οι δύο ηγέτες. Όσοι τους παρατήρησαν όμως είδαν φιλική διάθεση και διαρκή συζήτηση, συνοδεία μουσικής από την κρατική χοροδία τουρκικής μουσικής της Άγκυρας με τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη. Όσο για το μενού περιείχε αρνίσια μπριζολάκια, μοσχαρίσκια ντολμαδάκια και κεμπάπ, ενώ για γλυκό προσφέρθηκε μπακλαβάς με φιστίκι, καζάντιπι και χαλβά στραγαλιού.